Κύριε Κομινέ, καλησπέρα και καλή χρονιά από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Κομινέ. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Όλα καλά? Μια χαρά, δόξα σε Θεός. Σας πετυχαίνουμε στο εξωτερικό? Με πετυχαίνετε στην Ελβετία, μάλιστα, στη Γενέβη, στο γραφείο. Γιορτές δεν κάνατε εδώ λίγο με τους δικούς σας ανθρώπους? Οι δικοί μου άνθρωποι πλέον είναι εδώ πέρα. Εντάξει, τότε, όλα καλά. Όλα καλά. Πέρα, οπότε πλέον είμαστε εδώ εγκατεστημένοι. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κομινέ, η πρώτη έτσι κουβέντα, η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει για την δεύτερη σεζόν του Champions League που είναι σε εξέλιξη. Μια σεζόν που σίγουρα βρίσκει και εσάς και όλους τους ανθρώπους της FIBA, να το πω έτσι, που ασχολούνται με τη διοργάνωση, με περισσότερες εμπειρίες μετά την πρώτη σεζόν. Πού βλέπετε βελτίωση και πού πιστεύετε ότι χρειάζονται έτσι περαιτέρω πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν? Ναι, όχι, πολύ, πολύ ορθά το θέτετε. Κοιτάξτε, για μας είναι όντως η δεύτερη σεζόν. Είμαστε στα μέσα της δεύτερης αγωνιστικής περίοδου. Εμείς πάντοτε όταν εξετάζουμε τον απολογισμό αυτής της προσπάθειας, έχουμε τα δικά μας εσωτερικά κριτήρια που πάντοτε είναι αρκετά υψηλά, διότι θέλουμε η διοργάνωση αυτή και να βελτιώνεται αλλά και να αναδεικνύει όλα τα φιλοσοφικά αιτήματα που θέτει ως κύριο μέλημά της. Και μετά υπάρχει και η ανταπόκριση των ομάδων με τις οποίες έχουμε συχνή και καθημερινή επαφή, από τις οποίες λαμβάνουμε μηνύματα. Τις πιο πολλές φορές αυτά τα μηνύματα είναι θετικά και πάνω σε αυτόν τον άξονα συνεχίζουμε. Αυτή τη χρονιά νομίζω ότι έχουμε σταθεροποιήσει το μοντέλο της διοργάνωσης. Όπως θυμάστε, πέρυσι κατ' εξαίρεση είχαμε 40 ομάδες στην αγωνιστική περίοδο. Φέτος πλέον έχουμε σταθεροποιηθεί στο μοντέλο των 32 ομάδων και με αυτό το μοντέλο θα συνεχίσουμε. Ένα μοντέλο πιο ξεκάθαρο στην κατανόησή του. Και νομίζω ότι μόλις ολοκληρωθεί και η κανονική περίοδος και μπούμε και στους αγώνες νοκάουτ, θα έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το φύλαθλο κόσμο να μπορέσει να παρακολουθήσει αυτές τις αναμετρήσεις. Mm-hmm. Κύριε Κομινέ, μας είπατε ότι είστε σε συχνή επαφή με τις ομάδες. Κάποιες ομάδες ήταν και πέρσι από την πρώτη σεζόν. Κάποιες προστέθηκαν φέτος, κάποιες μείνανε από πέρσι, έτσι όπως είναι και οι ελληνικές. Τι feedback λαμβάνετε, δηλαδή οι κουβέντες που γίνονται. Πού κινούνται, οι ομάδες που ήταν και πέρσι την πρώτη σεζόν, τι βλέπουν φέτος, οι ομάδες που είναι πρώτη φορά φέτος, οι ομάδες που συμμετείχαν στα προκριματικά και μπαίνουν στους ομίλους? Ναι. Κοιτάξτε, όπως το είπατε, είναι από τις περσινές ομάδες, με εξαίρεση την Παρτιζάν, όλες οι υπόλοιπες ομάδες οι οποίες συμμετείχαν πέρυσι και είχαν το δικαίωμα συμμετοχής και φέτος επανήλθαν στο Champions League, που για μας αυτή είναι η μεγαλύτερη ψήφος εμπιστοσύνης, γιατί ξέρετε, πέρυσι πολλές ομάδες ήρθαν προς το άγνωστο. Κάποιες επειδή είχαν μια πίστη προς την FIBA, κάποιες άλλες επειδή είχαν μια, ας το πούμε έτσι, πίεση από τις εθνικές τους ομοσπονδίες και κάποιες άλλες επειδή πιστεύανε στο εγχείρημα. Για μας η μεγαλύτερη ψήφος εμπιστοσύνης ήταν ότι φέτος, όταν οι ομάδες είχαν όλες την ευκαιρία να επιλέξουν, όλες, όπως σας είπα, με εξαίρεση την Παρτιζάν, η οποία για διάφορους δικούς της λόγους, κυρίως οικονομικούς, επέλεξε το EuroCup, όλες οι υπόλοιπες ομάδες επέστρεψαν σε εμάς. Αυτό είναι το πρώτο σαφές μήνυμα και η πρώτη, όπως είπα, ψήφος εμπιστοσύνης. Εμάς οι ομάδες, αυτό το οποίο νομίζω ότι απολαμβάνουν στο Basketball Champions League, είναι ότι για εμάς είναι η μόνη και η αποκλειστική διοργάνωση που έχουμε υπό την αιγίδα μας. Οπότε μας δίνεται τη δυνατότητα να αφιερωνόμαστε στις ομάδες, στην καθημερινότητά τους, στην οργάνωση των αγώνων, στα επιτελεία που στέλνουμε σε κάθε γήπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν όλα όσα απαιτούμε και από τις ομάδες αλλά και από τους συνεργάτες μας για την καλύτερη διεξαγωγή του αγώνα. Και νομίζω ότι οι ομάδες αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον όπου και εκείνες μόνο να βελτιωθούν μπορούν. Το πιο, άμα θέλετε, θετικό είναι ότι πολύ συχνά ομάδες επικοινωνούν μαζί μας και ζητούν κάποια βοήθεια στο πώς θα οργανώσουν τα παιχνίδια στο εθνικό τους πρωτάθλημα. Αντιλαμβάνονται δηλαδή ότι η τεχνογνωσία την οποία εισπράττουν από εμάς μόνο θετικά μπορεί να τους βοηθήσει, και κυρίως αυτό έχει να κάνει με ομάδες που δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, οπότε δεν συμπεριλαμβάνω τις ελληνικές ομάδες, οι οποίες έχουν πολλή εμπειρία σε θέμα διοργάνωσης αγώνων, αλλά
Μην ξεχνάμε ότι το Champions League απευθύνεται σε πάρα πολλές διαφορετικές χώρες και αυτή είναι μια βασική της αρχή. Φέτος έχουμε 15 διαφορετικές χώρες οι οποίες εκπροσωπούνται στη φάση των ομίλων. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές ομάδες που έχουν τις πρώτες τους ευρωπαϊκές εμπειρίες και προφανώς έχουν ανάγκη από υποστήριξη και μέσα από το Champions League αισθάνονται ότι την βρίσκουν αυτοί. Και αυτό για μας είναι το πιο θετικό, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί και το άθλημα σε ένα ευρύτερο πανευρωπαϊκό κοινό. Mm-hmm. Κύριε Κομινέ, το αναφέρετε και εσείς το οργανωτικό. Εμείς που το ζούμε από τη δική μας σκοπιά, που είμαστε γύρω από τις ομάδες, και εμείς το καταλαβαίνουμε και βέβαια το βλέπουμε και να αλλάζει και να γίνεται καλύτερο σιγά σιγά, γιατί είπαμε ότι είμαστε στη δεύτερη ζώνη της διοργάνωσης. Και αυτό που... Να πάμε και λίγο μέσα στο γήπεδο σε ό,τι γίνεται, που έχει να κάνει με παιχνίδια που στα περισσότερα τα σκόρ είναι κλειστά. Αλλά αυτό δεν το αφουγκράζεται, να το πω καλά, ο κόσμος, δεν μεταφράζεται πολύ καλά στον κόσμο, γιατί δεν βλέπουμε γήπεδα τα οποία να έχουν, αν όχι να είναι γεμάτα, να έχουν μια έτσι ικανοποιητική προσέλευση. Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι, όχι σε όλα φυσικά, εννοείται. Ναι, όχι, ορθά το θέτεται. Είναι ένα από τα... Δεν θέλω να πω προβλήματα, αλλά είναι από τα θέματα που μας απασχολούν. Και προφανώς δεν είναι μόνο πρόβλημα δικό μας, είναι πρόβλημα ευρύτερο στον χώρο του μπάσκετ, του διασυλλογικού μπάσκετ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το Champions League προσπαθεί να σταθεροποιηθεί προσδίδοντας μία βασική αρχή που πρέπει να έχει ο αθλητισμός, που είναι η συχνότητα και η σταθερότητα, έτσι ώστε ο φύλαθλος να αποκτήσει αυτό το οποίο λέμε ραντεβού. Εμείς έχουμε καθιερώσει πλέον τις Τρίτες και τις Τετάρτες για τις ελληνικές, παραδείγματος χάρη, ομάδες. Όλα τα παιχνίδια ξεκινούν στις 7.30, οπότε υπάρχει και συγκεκριμένη ώρα έναρξης. Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ενημέρωση ο κόσμος, δεν είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Νομίζω ότι όταν πάμε και στη φάση των ομίλων, οι κερκίδες θα είναι ακόμα πιο πολύ γεμάτες. Για να σας μιλήσω τώρα πιο συγκεκριμένα σε αριθμούς. Το νοκάουτ νομίζω εννοούσατε. Ακριβώς, συγγνώμη. Γιατί λίγο και εγώ μπερδεύτηκα. Ναι. Αυτή τη στιγμή στη φάση των ομίλων έχουμε μια πληρότητα της τάξης του 53% με 55%, το οποίο είναι ένα ικανοποιητικό νούμερο. Άμα σκεφτεί κανείς ότι, παίρνω παραδείγματος χάρη τα γήπεδα τα ελληνικά, τα οποία είναι μεγάλα γήπεδα σε διάσταση, οπότε ακόμα και αν έχουν 3.000 ή 4.000 φιλάθλους, που είναι ένας σημαντικός αριθμός, η πληρότητά τους παραμένει σε ποσοστό χαμηλότερο του 50%. Οπότε, αν το βάλουμε αυτό σε μια πανευρωπαϊκή διάσταση, το 53 με 55% δεν είναι προφανώς γεμάτο γήπεδο, αλλά από την άλλη έχει μια δυναμική. Στα παιχνίδια knockout, πέρυσι είχαμε γύρω στο 75% πληρότητα, προσδοκούμε αντίστοιχα νούμερα φέτος, τα οποία προφανώς αναδεικνύουν και τη σημασία που έχουν αυτά τα παιχνίδια. Είναι γεγονός ότι καμιά φορά στη φάση των ομίλων υπάρχει υπερπροσφορά, ας το πούμε έτσι, οπότε και οι φύλαθλοι κάνουν επιλογές ποια Τρίτη ή ποια Τετάρτη θα επιλέξουν να πάνε στο γήπεδο να δουν ένα αγώνα, και αυτό το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Πηγαίνοντας τώρα στα δικά μας, πηγαίνοντας στις ελληνικές ομάδες, θέλω να σας ρωτήσω τι ισχύει όσον αφορά τη συμμετοχή τους. Αυτό που ξέρουμε από πέρσι και φέτος είναι ότι ο Τρίτος, ο Τέταρτος και ο Πέμπτος συμμετέχουν στη διοργάνωση, και μάλιστα και οι τρεις φέτος συμμετείχαν απευθείας στους ομίλους. Σας ρωτάω αν κάτι θα ισχύει και την επόμενη σεζόν, και επίσης στη δεύτερη σεζόν του Champions League είναι ξανά οι τρεις ίδιες ομάδες. Είναι η ΑΕΚ, είναι ο Άρης, είναι ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι προκύπτουν μέσα από τις θέσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το αν του χρόνου δεν είναι κάποια από αυτές και προκύψει κάποια άλλη. Θα είναι στο Champions League? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ως βασική αξία την στήριξη των εθνικών πρωταθλημάτων και την αναγνώριση των κόπων και των αποτελεσμάτων των ομάδων στα εθνικά τους πρωταθλήματα. Είναι βασική αρχή της FIBA, είναι βασική αρχή της μετοχικής σύνθεσης του Champions League, καθότι το 50% των μετοχών του Champions League χρηματοδοτείται ή απαρτίζεται από τις λίγκες, οι οποίες προφανώς και μέσα από αυτή την αναγνώριση των προσπαθειών των ομάδων τους δίνεται μια ευκαιρία συμμετοχής στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Για την Ελλάδα, όπως πολύ σωστά το θέτετε, και πέρυσι και φέτος είχαμε τρεις ομάδες, την Τρίτη, Τέταρτη και Πέμπτη του βαθμολογικού πίνακα.
Φέτος ισχύει πλέον μια βαθμολογία χώρας, η οποία προσδιορίζει τον συνολικό αριθμό ομάδων σε κάθε φάση, και αυτή είναι μια πάρα πολύ δυναμική διαδικασία μέσα από την οποία θα γνωρίζουμε στην ολοκλήρωση της αγωνιστικής περίοδου πόσες ακριβώς ομάδες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα την ερχόμενη χρονιά στο Champions League, πόσες από αυτές δηλαδή θα μπουν απευθείας στην κανονική περίοδο και πόσες θα μπουν στον τελευταίο προκριματικό γύρο, δηλαδή σε αυτόν που θα έχουν τα λιγότερα παιχνίδια, γιατί ούτως ή άλλως η Ελλάδα ως βαθμολογία βρίσκεται αρκετά ψηλά, οπότε χειρότερο από τον τελευταίο προκριματικό γύρο δεν πρόκειται να έχουμε. Και αυτό όσο αφορά τον αριθμό των ομάδων. Για να το διευκρινίσουμε. Άρα μένουμε στις τρεις ομάδες. Μένουμε στις τρεις, αυτό ακριβώς. Έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Τώρα, όσο αφορά το θέμα της κατάταξης που ορθά θέτεται, εμάς η αρχή μας είναι ότι παίρνουμε, εφόσον υποθέτουμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τερματίζουν πρώτη, δεύτερη, τότε παίρνουμε τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο του βαθμολογικού πίνακα, ανεξαρτήτως ποια είναι αυτή η ομάδα, εφόσον βεβαίως πληρεί κάποιες προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με το γήπεδο, που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, με τη δυνατότητα τηλεοπτικής κάλυψης και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Μας είπε ότι η βαθμολογία της Ελλάδας είναι ψηλά σε αυτό το σχετικό ranking που ισχύει από φέτος. Το ranking αυτό προκύπτει από την εικόνα των ομάδων και από τα αποτελέσματά τους στη διοργάνωση την ίδια. Ακριβώς. Μάλιστα. Αφορά δηλαδή τους βαθμούς που έχουν συλλέξει οι ομάδες, και αυτό είναι κάτι που θα το δημοσιοποιήσουμε μόλις ολοκληρωθεί και η κανονική περίοδος, έτσι και ώστε και εσείς και οι συνάδελφοί σας αλλά και ο φίλαθλος κόσμος να μπορεί να το παρακολουθήσει καλύτερα, είναι η συλλογή των βαθμών από τους αγώνες στο Champions League. Στην προκειμένη περίπτωση που έχουν συλλέξει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τα δύο αυτά τελευταία χρόνια. Οπότε όσο καλύτερα πάνε οι ελληνικές ομάδες στο Champions League, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εκπροσώπηση και κυρίως περισσότερες θέσεις απευθείας στην κανονική περίοδο, που είναι και άμα θέλετε και το ζητούμενο για πολλές ομάδες, η εξασφάλιση δηλαδή της ευρωπαϊκής τους συμμετοχής ήδη από το Μάιο, όταν έχουν ολοκληρώσει τα play-offs στα εθνικά τους πρωταθλήματα. Οπότε σε ένα ιδεατό σενάριο, που μπορεί και οι τρεις να τα πάνε πολύ καλά φέτος, λέω ένα παράδειγμα, θα μπορούσε να ανοίξει και μια τέταρτη θέση για την Ελλάδα. Έτσι όπως είναι η βαθμολογία φέτος είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα θετικό θαύμα, διότι Ισπανοί, Γάλλοι και Τούρκοι είναι αρκετά μπροστά στη βαθμολογία, οπότε εκείνοι έχουν αυτή τη στιγμή τρεις ομάδες στην κανονική περίοδο και μία στα play-off, και η επόμενη τριάδα ομάδων που είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γερμανία έχουν δύο και μία. Αλλά για να δοθεί τέταρτη θέση το θεωρώ λίγο δύσκολο, ξαναλέω, εκτός αν υπάρξει ένα θαύμα και βρεθούμε με ελληνικές ομάδες στο Final Four πέραν της μίας ομάδας. Αλλά ρεαλιστικά μιλώντας νομίζω ότι είμαστε στο μοντέλο των τριών ομάδων, όπως ήταν δηλαδή πέρυσι και όπως ήταν και φέτος. Κύριε Κομνηνέ, έχοντας μια εικόνα των ομάδων των ελληνικών και επιστρέφω λίγο στο προηγούμενο κομμάτι όσον αφορά τα κριτήρια, και το ρωτάω αυτό κυρίως για τον Άρη, γιατί ο Άρης φέτος είναι σε μια δύσκολη χρονιά και βαθμολογικά είναι αρκετά κάτω στη βαθμολογία. Μπορεί η διοργάνωση, βλέποντας τα κριτήρια, γιατί τα κριτήρια, αν πάρουμε το γήπεδο, πρέπει να είναι μια συγκεκριμένη χωρητικότητα, οι περισσότερες ομάδες στην Α1 δεν το πληρούν, εκτός αν κάποιες να αλλάξουν έδρα. Μπορεί η διοργάνωση να δώσει από μόνη της, ή μάλλον υπάρχει στο μυαλό σας, θα το αναφέρω κυρίως στην περίπτωση του Άρη, να δοθεί κάτι σαν wild card που έχουμε συνηθίσει να λέμε τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, οι κανονισμοί μας δίνουν τη δυνατότητα για έναν συνολικό αριθμό wild cards. Πέρυσι, παραδείγματος χάρη, μια τέτοια κάρτα δόθηκε στην Ολύμπια Λουμπιάνας, ακριβώς επειδή ήταν μια ομάδα η οποία εκπροσωπούσε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, χωρίς όμως να είναι η ίδια στη βαθμολογική θέση την αρμόζουσα. Οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα καταστατικά, οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε όταν θα πάρθουν οι αποφάσεις τον Ιούνιο. Ξαναλέω, το πιο σημαντικό για εμάς είναι η βαθμολογική κατάταξη στο εθνικό πρωτάθλημα, και ξέρετε, μέσα από τα play-off πάντοτε αγωνιούμε και εμείς να δούμε και παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τι θα συμβεί σε κάθε χώρα. Οπότε το πρώτο και πιο σημαντικό είναι η βαθμολογία στα play-off, η τελική κατάταξη δηλαδή. Και μετά, επειδή
προσπαθώντας να έχουμε υποδομές οι οποίες μας επιτρέπουν και την καλή τηλεοπτική μετάδοση και την καλή παραγωγή των αγώνων, κάνουμε επισκέψεις μέσα από ένα ευρύτερο επιτελείο συνεργατών σε όλα τα γήπεδα, και αν κάποιο γήπεδο, παραδείγματος χάρη, δεν πληρεί τις προδιαγραφές, τότε κοιτάμε την αμέσως επόμενη ομάδα στη βαθμολογία, κάτι το οποίο έγινε πέρυσι, παραδείγματος χάρη, στην Πολωνία ή στη Σλοβακία, όπου οι ομάδες οι οποίες είχαν την υψηλότερη θέση δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές, οπότε πήγαμε στις αμέσως επόμενες ομάδες της βαθμολογίας. Για να κλείσω λίγο τα ερωτήματά μου με τον Άρη, και αυτό που θα αναφέρω βέβαια εδώ στην Θεσσαλονίκη έχει γραφτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Απλά ήθελα να το ρωτήσω, αν το γνωρίζετε φυσικά και αν έχετε κάποια ενημέρωση γι' αυτό, υπήρχε αίτημα του Άρη πριν ξεκινήσει η διοργάνωση να πάρει τα οικονομικά ωφέλη της διοργάνωσης από πιο πριν, σαν διευκόλυνση? Γνωρίζετε κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, υπάρχει με κάθε ομάδα, υπάρχει μια συμφωνία συμμετοχής στη διοργάνωση και υπάρχουν κάποια εξασφαλισμένα έσοδα. Τα έσοδα δηλαδή για τη συμμετοχή στην κανονική περίοδο, τα έσοδα μετά για τη συμμετοχή στη φάση νοκάουτ πληρώνονται πολύ αργότερα. Οπότε έχουμε κάνει συζητήσεις με αρκετές ομάδες, χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί αφορά την ευρύτερη οικογένεια του μπάσκετ, αλλά έχουμε κάνει συζητήσεις και όποτε υπάρχει τρόπος εντός πλαισίων που επιτρέπει το καταστατικό μας, διευκολύνουμε όχι μόνο τις ελληνικές αλλά όλες τις ομάδες που πιθανότατα έχουν κάποιο τέτοιο αίτημα, ξαναλέω, πάντοτε μέσα στα επιτρεπτά όρια. Κάτι το οποίο το γνωρίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο και όλες οι ομάδες, είναι δηλαδή κοινές αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται, ακριβώς επειδή στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τις ομάδες στη συμμετοχή τους. Θα ήθελα επίσης να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά, γιατί μιλήσαμε για τη διοργάνωση. Διαβάζουμε κυρίως από το εξωτερικό ότι γίνονται κάποιες επαφές ανάμεσα σε FIBA και Ευρωλίγκα. Μήπως βρεθεί κάτι, μήπως υπάρχει κάποια συμφωνία, μήπως λυθεί αυτό το θέμα με τα παράθυρα. Καταρχήν, αν γνωρίζετε κάτι γι' αυτό, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε στην περίπτωση των συνομιλιών των δύο πλευρών. Και αν εσείς είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση που τα βρουν, λέμε τώρα ότι αύριο το πρωί τα βρίσκουν οι δύο πλευρές. Αν υπάρχει κάποιο πλάνο για την επόμενη μέρα, σε περίπτωση συμφωνίας, λέω τώρα έτσι, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία, οι διοργανώσεις μένουν όσο έχει, είναι απόλυτα λογικό. Όχι, όχι, πολύ, πολύ εύστοχη ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή με την Ευρωλίγκα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία στο πώς αντιμετωπίζεται ο χώρος του μπάσκετ. Και εκεί νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει αυτές οι δύο τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες να συγκλίνουν. Τι θέλω να πω με διαφορετική φιλοσοφία? Η φιλοσοφία της FIBA ως υπερκείμενη αρχή στον χώρο του μπάσκετ, ως διεθνής ομοσπονδία, στόχος της και υποχρέωσή της είναι να υποστηρίζει τις εθνικές ομοσπονδίες, να υποστηρίζει τα εθνικά πρωταθλήματα και να υποστηρίζει τις εθνικές ομάδες. Αυτό είναι βασική αρχή. Οπότε εκεί τα αποτελέσματα στο γήπεδο, η βαθμολογία στο εθνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Ευρωλίγκα έχει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Είναι μια εμπορική φιλοσοφία. Είναι μια εταιρεία που έχει ως κυρίως αντικείμενο τα έσοδα. Οπότε δεν την ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα αποτελέσματα στα εθνικά πρωταθλήματα. Την ενδιαφέρει κυρίως η εμπορικότητα των ομάδων ανεξαρτήτως κατάταξη στο εθνικό πρωτάθλημα. Και σας λέω ως παράδειγμα ότι πέρυσι, παραδείγματος χάρη, το πρωτάθλημα Ιταλίας το πήρε η Βενέτσια, η οποία αγωνίζεται στο Champions League, ενώ η Αρμάνη, η οποία έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα, κατετάγει τρίτη, οπότε σε κάποιο άλλο, σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα, η πρωταθλήτρια θα ήταν αυτή η οποία θα πήγαινε στην κορυφαία διοργάνωση. Με το μοντέλο που έχει υιοθετήσει η Ευρωλίγκα, δεν πηγαίνει η κορυφαία ομάδα, πηγαίνει ενδεχομένως αυτή που έχει το πιο μεγάλο εμπορικό όνομα. Οπότε εκεί υπάρχει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Κατ' επέκταση αυτή η φιλοσοφία έρχεται και επηρεάζει και τις εθνικές ομάδες, διότι οι σύλλογοι, οι 11 που είναι η μέτωση στην Ευρωλίγκα, έχουν ως κυρίο μέλημα την εμπορική αξιοποίηση του προϊόντος τους, οπότε το θέμα της υποστήριξης των εθνικών ομάδων δεν είναι ενδεχομένως προτεραιότητά τους. Οπότε εκεί υπάρχει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, καθότι, όπως είπαμε, η FIBA είναι η παγκόσμια ομοσπονδία, έχει θεσμική υποχρέωση να υποστηρίξει εθνικές ομάδες και τα πρωταθλήματα. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια σύγκληση, θα πρέπει να υπάρξει
μία αποδοχή ότι και οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα είναι μέρος ενός γενικότερου συστήματος. Δεν παίζουν σε κάποια κλειστή λίγα όπως είναι το NBA, αλλά παίζουν παράλληλα και σε ένα εθνικό πρωτάθλημα, έχουν παράλληλα και υποχρεώσεις ενώπιον της εθνικής ομάδας. Όταν αυτά τα δύο μπορέσουν να συγκεραστούν, νομίζω ότι μετά τα υπόλοιπα είναι αρκετά εύκολα. Αυτό όσο αφορά το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο ακουμπάει σε κάτι το οποίο μας απασχολεί καθημερινά και έχει να κάνει με τον χάρτη του διασυλλογικού μπάσκετ στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν 4 διοργανώσεις και αυτές είναι ενδεχομένως πιο πολλές από ό,τι η αγορά μπορεί να αντέξει. Πάνω από 110-115 ομάδες συμμετέχουν κάθε χρόνο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτό από μόνο του δεν είναι διαχείρισιμο. Δεν μπορεί η αγορά να απορροφήσει ένα τόσο μεγάλο αριθμό ομάδων και αγώνων. Οπότε όταν με το καλό υπάρξει η επόμενη μέρα, υπάρξει σύγκληση, υπάρχει κάποιο είδους συμφωνία, αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και μια διαφορετική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χάρτη. Ο απότερος στόχος εδώ πρέπει να είναι το πώς θα μεγαλώσει η εμπορική πίτα η οποία ονομάζεται μπάσκετ και η οποία κατανέμεται αυτή τη στιγμή σε όλες τις ομάδες. Διότι αν δει κανείς τα νούμερα, τα πραγματικά νούμερα, συνειδητοποιεί ότι το μπάσκετ, παρότι είναι το δεύτερο εντυπτάξει άθλημα, υπολείπεται πάρα πολύ από τα έσοδα που έχει το ποδόσφαιρο, το πρώτο εντυπτάξει άθλημα, και δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια τόσο χαώδης διαφορά. Οπότε νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι να κάτσουν όλοι οι φορείς κάτω και να δούνε πώς ακριβώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτός ο χάρτης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έτσι ώστε στο τέλος και οι ομάδες και οι φίλαθλοι να έχουν ένα πολύ πιο σταθερό προϊόν, το οποίο θα μπορέσουν μετά και να απολαύσουν, αλλά και να εμπορευματοποιήσουν, αν μπορούμε να πούμε αυτή την έννοια έτσι λίγο πιο στεγνά, για να μπορέσουν και οι ομάδες να γίνουν πιο βιώσιμες. Το πιο εύκολο πόρισμα που βγαίνει από όλα αυτά είναι ότι στο χώρο του μπάσκετ όλες οι ομάδες χάνουν χρήματα και χάνουν και πολλά χρήματα. Οπότε αυτό δεν είναι ένα βιώσιμο μοντέλο, δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια και προφανώς πρέπει κάποια στιγμή να επανεξεταστεί. Σωστό, και γιατί να πούμε και κάτι, γιατί δεν το αντιλαμβάνεται όπω ο κόσμο. Στο εμπορικό κομμάτι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, οποιαδήποτε διοργάνωση έχει και έναν αντίπαλο από την άλλη πλευρά, έτσι, που λέγεται NBA. Το οποίο καλό ή κακό παίρνει αγοραστικό κοινό από την Ευρώπη. Δηλαδή... Πολύ σωστό, και δεν παίρνει πλέον, έχει το απόλυτο δίκιο, δεν παίρνει μόνο πλέον αγοραστικό κοινό, παίρνει και αγωνιστικό κοινό. Έτσι, και ισοδυναμικό. Και ακριβώς. Όταν βλέπουμε ότι ο κάθε 19χρονος πλέον μπασκετμπολίστας φεύγει και πηγαίνει να αγωνιστεί στο NBA, όταν βλέπουμε πλέον ότι η ποιότητα των Αμερικάνων που κάνουν το πέρασμα του Ατλαντικού έχει μειωθεί πάρα πολύ, διότι και το D-League, δηλαδή η δεύτερη εντιτάξη διοργάνωση του NBA, αλλά και οι μισθοί στο NBA έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, υπάρχει και η κινέζικη αγορά. Οπότε βλέπουμε, και το βλέπουμε εμείς ως Έλληνες φίλαθλοι, οι οποίοι έχουμε μεγαλώσει με πάρα πολλά μεγάλα ονόματα Αμερικάνων, τουλάχιστον αθλητών που έχουν έρθει στη χώρα μας, βλέπουμε ότι τώρα πλέον τέτοια ονόματα δεν περνάνε πλέον στον Ατλαντικό. Το ταξίδι γίνεται αντίστροφα. Οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι παίχτες που στο παρελθόν δεν κουνούσαν από την Ευρώπη, τώρα πλέον με την πρώτη ευκαιρία και από νεαρή ηλικία πηγαίνουν στο NBA. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, έτσι όπως το θέτεται ορθά, το πώς θα μπορέσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ να διατηρήσει αυτή του την απήχηση, διότι μην ξεχνάμε, το μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι στα μυαλά όλων μας το δεύτερο εντυπτάξει άθλημα, αλλά τουλάχιστον όσοι κοιτάμε την εμπορική του αξία, όσο κοιτάμε τη διεισδυτικότητά του, βλέπουμε ότι αθλήματα όπως είναι το ράγκμπι, όπως είναι το handball, όπως είναι το hockey, παίρνουν πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο αυτής της πίτας. Στην ελληνική επικράτεια δεν το παρακολουθούμε τόσο πολύ, διότι αυτά είναι αθλήματα τα οποία δεν μας αγγίζουν. Αλλά όταν βλέπει κανείς την ευρωπαϊκή πίτα, δηλαδή την ακροαματικότητα, τις χορηγίες και ούτω καθεξής, αντιλαμβάνεται ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή κατακαιρματισμένο το μπάσκετ, έτσι όπως αυτή η διαφορετική φιλοσοφία FIBA και Ευρωλίγκας επηρεάζει το άθλημα, δίνει ζωτικό χώρο στο ράγκμπι, ξαναλέω, στο handball ή στο hockey, σιγά σιγά να μπορέσουν να καταλάβουν χώρο ο οποίος δικαιωματικά ανήκει στο μπάσκετ. Και αν αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπιστεί, δεν βελτιωθεί, πολύ φοβάμαι ότι σε μερικά χρόνια
η κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερη από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Έτσι ακριβώς. Και αυτό θα ήταν και ένα ερώτημά μου. Αν φοβάστε ότι πολύ σύντομα θα, δηλαδή αν δεν βρεθεί λύση ανάμεσα στις δύο πλευρές για να φτάσουμε σε αυτό που λέτε και εσείς, ας το πούμε έτσι, το ιδανικό 2-2 οργανώσεις που να παίζουν οι καλύτεροι, να υπάρχει και βέβαια να μην υπάρχει αυτή η κλειστή λίγα έτσι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα, φοβάστε ότι αυτή η κόντρα ίσως να γενικευτεί και να φτάσουμε σε ένα σημείο που να λέμε ότι πρέπει να έχουμε, στον πόλεμο πρέπει να υπάρχει νικητής και ηττημένος, που εν τέλει ηττημένος να είναι γενικότερα το μπάσκετ? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κάθε μέρα που περνάει το μπάσκετ ήτατε. Χάνει κάτι. Αυτό είναι γεγονός. Είχαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού τον περασμένο Νοέμβριο να παίζει εθνική ομάδα και την ίδια στιγμή να παίζει και ένα σύλλογος από την ίδια χώρα. Αυτό προφανώς δεν είναι καλό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ ανάλυση για όλους όσους παρακολουθούν τον αθλητισμό και όχι μόνο το άθλημα του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου ή όλα τα άλλα αθλήματα, ότι αυτό προφανώς δεν βοηθάει ούτε την ανάπτυξη ούτε τον μέσο φύλαθλο να το παρακολουθήσει. Οπότε κάθε μέρα που δεν βρίσκεται μία λύση είναι μία μέρα χαμένη. Θέλω να ελπίζω ότι κάποια στιγμή, όπως είπα και πριν, οι δύο διαφορετικές αυτές φιλοσοφίες θα συγκλίνουν, διότι στο τέλος της ημέρας μόνο για το καλό του μπάσκετ, μόνο ωφέλη θα έχει το μπάσκετ και το καλό του στο τέλος. Οπότε είμαι αισιόδοξος. Αν δεν ήμουν αισιόδοξος και αν δεν πίστευα στη μεγάλη προοπτική του μπάσκετ, δεν θα είχα κάνει και το προσωπικό άλμα φεύγοντας από την UEFA για να έρθω και να συνεισφέρω στη διοργάνωση του Champions League. Θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια προοπτική. Αν δείτε τα νούμερα δηλαδή της μπασκετικής αγοράς, μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει. Αλλά αυτό θα συμβεί μόνο εάν υπάρχει μια ορθή δομή, εάν υπάρχει συνέπεια, συνέχεια και αν υπάρχει μια οργάνωση η οποία επιτρέπει την ορθή ανάπτυξή του. Όσο αυτά δεν υπάρχουν, θα βρισκόμαστε απέναντι στα ζητήματα τα οποία συζητάμε τώρα. Μακάρι στο μέλλον να έχουν λυθεί αυτά και να μπορούμε να συζητάμε για πολύ πιο ουσιώδη που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του μπάσκετ και την προώθηση της αγωνιστικής τους αξίας. Κύριε Κομινέ, επειδή είπατε, μιλήσατε πριν από λίγο για την παρουσία στην UEFA τα προηγούμενα χρόνια, επειδή έχετε ζήσει πλέον με σχεδόν 2 χρόνια και στο Champions League, έχετε ζήσει και τις 2 έτσι καταστάσεις, ομοσπονδίες τέλος πάντων και τα 2 αθλήματα. Εσείς, σε αυτό το διάστημα που είστε μέσα στη διοργάνωση του Basketball Champions League, ποιο είναι αυτό που θα θέλετε να αλλάξει, ούτως ώστε και το μπάσκετ να πάει εκεί που λέμε τόση ώρα, δηλαδή να ανέβει προς τα πάνω και να έχει αυτά τα περιθώρια βελτίωσης που έχει στο εμπορικό κομμάτι, να τα φτάσει και να πάει προς τα πάνω και να πλησιάσει το ποδόσφαιρο? Ξέρετε, όταν έκανα αυτή τη μετάβαση, εξεπλάγει από κάποιες παραμέτρους που επικρατούν στο μπάσκετ, οι οποίες στο χώρο του ποδοσφαίρου είναι λιμένες. Παραδείγματος χάρη το θέμα του καλενταρίου. Mm-hmm. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να υπάρχει τέτοια... να συνυπήρχαν χρονικά αγώνες εθνικών ομάδων και αγώνες συλλόγων. Ακριβώς επειδή οι φορείς εκεί πέρα έχουν καταφέρει από πολύ νωρίς και ιστορικά να λύσουν και να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Στο μπάσκετ δυστυχώς πριν από αρκετά χρόνια, με δική της ευθύνη, υπάρχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και στη FIBA, απέλεσε το δικαίωμα να παρακολουθεί τα δρόμενα των συλλόγων και προφανώς στην πορεία υπήρξε αυτή η διαφορετική φιλοσοφία. Οπότε τώρα η FIBA πληρώνει εν μέρη αυτή την στάση πριν πολλά χρόνια και τώρα πλέον δεν υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος σε αυτό που λέγεται καλεντάρι, το οποίο είναι το α και το μέγα για το στήσιμο μιας διοργάνωσης. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ απλουστευμένο στο χώρο του ποδοσφαίρου, έχει να κάνει με τα κριτήρια συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και εμείς ως Έλληνες φίλαθλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, παραδείγματος χάρη, ότι ο πρωταθλητής Ελλάδος με βάση τα σημερινά δεδομένα θα συμμετάσχει του χρόνου στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο δευτεραθλητής μας στον δεύτερο προκριματικό γύρο, ο τρίτος της βαθμολογίας θα πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ούτω καθεξής. Οπότε από πολύ νωρίς όλοι οι φορείς, οι επενδυτές που βρίσκονται στις ομάδες, ξέρουν ακριβώς
τι τους περιμένει στο τέλος αγωνιστικής περίοδου. Στο μπάσκετ, με εξαίρεση τις 11 ομάδες που έχουν τα κλειστά συμβόλαια στην Ευρωλίγκα, καμία άλλη ομάδα δεν ξέρει πού θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν. Και γι' αυτό, μιλώντας με πάρα πολλούς παράγοντες, είναι πρωτοφανές ότι όλοι συζητάνε για σχεδιασμό 9 μηνών. Δεν έχω ακούσει ακόμα ομάδα η οποία συζητά για τριετές ή πενταετές πλάνο, κάτι το οποίο στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ σύνηθες. Ακριβώς, πραγματικά, ουδείς γνωρίζει τι τους περιμένει στο μέλλον. Έτσι, με τέτοιες συνθήκες, είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί το άθλημα. Είναι πολύ δύσκολο να έρθουν επενδυτές, είναι πολύ δύσκολο να έρθουν χορηγοί. Όταν δεν γνωρίζουν, παραδείγματος χάρη, σε ποια διοργάνωση θα συμμετάσχει η ομάδα στην οποία θέλουν να επενδύσουν του χρόνου, όχι επειδή δεν είναι ικανοί, επειδή το σύστημα είναι τέτοιο που ακόμα και πρωταθλητές να βγουν, δεν είναι εξασφαλισμένοι ότι θα πάνε να συμμετάσχουν στην κορυφαία διοργάνωση. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί μια ασάφεια, η οποία, ξαναλέω, στο ποδόσφαιρο είναι τόσο απλά και εύκολα ηλυμένη, έτσι ώστε όλοι γνωρίζουν ακριβώς τι τους περιμένει με την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ υπάρχει τεράστια ασάφεια, η οποία δημιουργεί αυτό το παζάρι, όπως έχω παρατηρήσει τα δύο τελευταία χρόνια, ότι Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο γίνεται αυτός ο αγώνας δρόμου, έτσι ώστε να μπορέσει ο καθένας να προσελκύσει ομάδες στη διοργάνωσή του. Αυτό προφανώς δεν είναι υγιές και προφανώς δεν βοηθάει στην ανάπτυξη ούτε των διοργανώσεων ούτε και των ομάδων. Αυτά θεωρώ ότι είναι δύο από τα βασικά, από τα κομβικά θέματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπουν και στο μπάσκετ να αναπτυχθεί όπως θα μπορούσε, και τουλάχιστον τα συγκρίνω με το ποδόσφαιρο, τα οποία, έχοντας λύσει αυτά, μπορεί και αξιοποιεί τη δυναμική του πολύ καλύτερα. Κλείνω, κύριε Κομινέ, θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας όσον αφορά τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο για την παρουσία τους στην διοργάνωση κατά αυτή, αλλά γενικότερα, γιατί προφανώς θα ενημερώνεστε και για την μία ομάδα και για την άλλη. Ο Άρης έχει τα δικά του προβλήματα, τα διοικητικά και οικονομικά, με την περιπέτεια αυτή που βιώνει ο κ. Λάσκας εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πιο υγιές οικονομικό περιβάλλον και ουσιαστικά αναζητάει, θα λέγαμε, περιμένει κάποιον άνθρωπο επενδυτή να μπει και να βοηθήσει. Θα ήθελα λίγο το σχολείο σας και για τις δύο ομάδες της πόλης μας. Κοιτάξτε, θα σας πω τι εισέπραξα όταν ξεκίνησα αυτή μου την καριέρα, στο πούμε έτσι, στο χώρο της FIBA πριν από περίπου 18 μήνες. Όταν άρχισα να περιδιαβαίνω τους διαδρόμους και να συζητάμε και να λέμε για ομάδες που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν, είναι εντυπωσιακό το γκέλ, να χρησιμοποιήσω έτσι αυτό τον όρο, που έχουν τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Καμιά φορά και εμείς οι Έλληνες δεν το συνειδητοποιούμε το τι απήχηση έχουν οι ομάδες στο εξωτερικό και το πόσο αυτές οι επιτυχίες, έστω και αν είναι κάποιες δεκαετίες πίσω, έχουν στιγματίσει θετικά την εικόνα τους. Ακόμα και στους διαδρόμους της FIBA, συχνά ο Άρης αποκαλείται αυτοκράτορας, ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες, και αυτό είναι κάτι, ιδίως σε έναν χώρο ο οποίος έχει μάθει τα τελευταία χρόνια και έχει γαλουχηθεί στο όνομα των ομάδων και όχι τόσο στα αποτελέσματα. Ανεξαρτήτως λοιπόν της καθημερινότητας και των όποιων προβλημάτων μπορεί να βιώνει κάθε ομάδα, η ιστορικότητά τους και η βαρύτητά τους παραμένουν αδιαπραγμάτευτες. Τώρα, πηγαίνοντας στα πιο συγκεκριμένα, νομίζω τα θέσατε σωστά. Ο Άρης παραμένει ένα τεράστιο όνομα, το οποίο, όπως είπατε, βιώνει κάποια προβλήματα, αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και στην Ευρώπη, στους αγώνες, έχει μια σημαντική παρουσία. Αν, παραδείγματος χάρη, είχε κερδίσει το παιχνίδι με την Οστέντη στο Βέλγιο, αυτή τη στιγμή θα ήταν και ένα από τα φαβορί για να περάσει την επόμενη φάση. Έχει κάποια κρίσιμα παιχνίδια τώρα που έρχονται, κυρίως με τους Γάλλους, και αν αυτό πάει καλά, νομίζω ότι ο δρόμος θα είναι πιο εύκολος. Οπότε ο Άρης, νομίζω, όταν φοράει το ευρωπαϊκό του κουστούμι, βγάζει αυτή την εικόνα την οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει κατακτήσει. Ο δε ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι, άμα θέλετε, μια ήρεμη δύναμη, υπό την έννοια ότι έχει ένα πάρα πολύ
καλά δομημένο μαγαζί. Νομίζω ότι ο Μπάνε, ο Πρέλεβιτς και όλοι οι συνεργάτες κάνουν μια πάρα πολύ υγιή προσπάθεια με ένα περιορισμένο budget να κρατάνε τον ΠΑΟΚ σε συνθήκες πολύ ανταγωνιστικές. Και ο ΠΑΟΚ, εάν τα παιχνίδια και τα αποτελέσματα ξαναγίνουν και πάλι συμπτωματικά με τους Γάλλους και τους Ιταλούς που έπονται πάνε καλά, έχει και αυτός μεγάλες πιθανότητες να προκριθεί. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι και οι τρεις ελληνικές ομάδες πέρασαν από τη φάση των ομίλων, εξού και η υψηλή θέση που έχουν οι ελληνικές ομάδες. Οπότε νομίζω ότι μέσα σε αυτές τις αντικειμενικές δυσκολίες που βιώνουν οι ομάδες, νομίζω ότι η εικόνα τους, το γκέλ τους ακόμα είναι σημαντικό και μακάρι να μπορέσουν τα διαφορετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν να τα επιλύσουν έτσι ώστε να μπορέσουν ακόμα περισσότερο να εδραιώσουν αυτή τους την πάρα πολύ θετική εικόνα. Μάλιστα. Ωραία, σταμάτη, δεν ξέρω αν έχουμε καλυφθεί. Νομίζω ότι. Μας κάλυψε τα περισσότερα που είχαμε. Έτσι. Οι απαντήσεις του κυρίου Κομνηνού. Και για την διοργάνωση και για τα δικά μας εδώ, το τοπικά του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ήταν πληρέστατα. Κύριε Κομνηνού, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα και προς το τέλος της σεζόν, σαν έτσι, ταμείο από το τι θα δούμε. Να είστε καλά. Μακάρι. Και μακάρι να έχουμε να συζητάμε για την πρόκληση των τριών ελληνικών ομάδων στην φάση των νοκάουτ, το οποίο μόνο θετική απήχηση μπορεί να έχει, διότι δεν σας κρύβω ότι κοιτώντας τα στατιστικά η ελληνική αγορά είναι αυτή η οποία έχει την πιο μεγάλη εισρωή ή συμμετοχή στα κοινωνικά μας δίκτυα. Προσφάτως σπάσαμε και το ένα ρεκόρ, ένα πολύ σημαντικό ρεκόρ του 1 εκατομμυρίου φίλων στο Facebook, που μας καθιστά την πρώτη μπασκετική διοργάνωση στην Ευρώπη, σε αυτό τουλάχιστον τον τομέα. Και η νούμερο ένα χώρα συμμετοχής είναι η Ελλάδα, και αυτό έχει να κάνει προφανώς και με το ενδιαφέρον του Έλληνα φιλάθλου, αλλά και με τα ονόματα των ομάδων τα οποία συμμετέχουν. Οπότε όσο αυτές οι ομάδες καταφέρουν να συμμετέχουν, νομίζω θετικό είναι και για τη διοργάνωση, αλλά και για το άθλημα και για τη χώρα μας γενικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.